Γεια σα, φίλε και φίλοι! Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα φιγούρα και unboxing. Στην εκπομπή όπου ανοίγουμε πιο premium φιγούρε και αγαλματίδια, να πω ότι σήμερα θα ανοίξουμε ακόμα ένα αγαλματίδιο από την Kotobukiya και Artifacts Plus. Ο αγαπημένο μας Bounty Hunter, ο Boba Fett και η έκδοση από το Cloud City, όπω μας το γράφει το Cloud City Version. Εδώ να πούμε ότι έχουμε, εντάξει, γενικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουν στις... στα γραμματίδια του Star Wars που βάζουν 2-3 στάσεις διαφορετικές Αφού τώρα ή 2 στάσεις έχει αυτές 2 ή και 3 ακόμα θα δούμε Το κλίμακα του είναι 1 προς 10 το scale του ας πούμε ε, αυτά, αυτή η φιγούρα αγοράστηκε από το E-Fantasy, σε εκείνο το Bob Hunting που είχα κάνει που σα έκανα και bonus hunting με κάποιε κοντομπούκι για φιγούρε που είχα αγοράσει. Αυτά πάμε μέσα 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 να δούμε. Φαίνεται σε μεγάλο κουτί έρχεται. Δηλαδή έρχεται σε πολύ πιο μεγάλο κουτί σε σχέση με κάποια άλλα set που ήταν πιο πολλά, με πιο πολλέ φιγούρε μέσα και τα σχετικά. Το νομίζω μπορούμε λίγο να το κόψουμε πλέον, δεν μα χρειάζεται. Και πάμε στο ψητό. Ε, είναι, είναι, και βαρύ. Ωρε φίλε. Εντάξει, κάθε φιγούρα ή αγαλματίδιο από την κοντό που Yard FX έρχεται έτσι σε αυτό εδώ. Σε αυτά τα δύο φύλλα, πούμε, από πλαστικό για να προστατεύονται. Εννοείται έχουμε κάθε φορά τι οδηγίε, οι οποίε οδηγίε δεν μα χρειάστηκαν ποτέ. Και κάτω έχουμε τον μαγνήτη. Βασικά πρώτα πρέπει να ανοίξουμε λογικά και μετά ας κόψουμε τα για να βγάλουμε και το μαγνήτη. Ναι, και αφού άνοιξε, βγήκε και ο μαγνήτη. Ο οποίο μαγνήτη είναι πάρα πολύ ωραίο για να στηρίζεται πάνω το αγαματίδιο. Α, εδώ το σώμα του είναι ένα. Ο, τι έχουμε εδώ, Αυτό. Ο, έχουμε εδώ ένα γαμάτο προστατευτικό για να μην έσπαγε. Ε, αυτό εδώ, ό,τι είναι τέλο πάντων πύραυλο ή κάτι έχει πάνω στο jetpack του. ναι ε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το σώμα του δεν είναι σπασμένο σε δύο κομμάτια. Το σώμα του είναι, έχει αρκετά κομμάτια ενωμένα. Ε, δεν νομίζω να γυρνάει κιόλα. Τι λε τώρα, είναι ήδη αρκετά φτιαγμένο οπότε για μα μένει να βάλουμε τα χέρια του. Ναι. Έχει και κάποια έξτρα ξεσουάρξ, ξέρω εγώ, κάποια μαντήλια, κάποια σκηνιά βασικά εδώ πέρα τα οποία θα τα βάλουμε και αυτά. Αυτά όμω είναι να μπουν πριν μπει το χέρι του έτσι λίγο πιο κοντά. Αυτό να δούμε εδώ το Battle Damage α πούμε πάρα πολύ ωραία. Έτσι ζωγραφισμένο πάνω. Εδώ ένα σηματάκι που έχει το οποίο μου διαφεύγει τώρα το πιο μικρό μπλαστεράκι του το Blaster Pistol του ας πούμε γιατί το άλλο Blaster το μεγάλο το δικό του Special Blaster το κρατάει στα χέρια Ναι και έχει δύο στάσεις από τη βλέπω γιατί έχει δύο ζευγαριά χεριών Όπω μπορείτε να δείτε πάρα πολύ ωραίος και το κεφάλι εντάξει και πίσω το jetpack του πόσο γαμάτο είναι Πάρα πολύ ωραίες οι ζώνες του πόσο καλή δουλειά έχουν εδώ Τι λες τώρα Κάτω οι μαγνήτες εντάξει και εδώ αυτό το battle damage που έχει αυτέ οι γρατζουνιές ας πούμε και καλά πόσο ωραία αποτυπώσαν πάνω Τι λες τώρα Και το σκαλισμά του και το βάψιμό του πάρα πολύ γαμά Νομίζω μπορούμε να πάμε προς το κεφάλι Ή πριν βάλουμε το κεφάλι θα χρειαστεί να βάλουμε κάτι άλλο Δεν ναι, νομίζω τα υπόλοιπα πρέπει να μπαίνουν στο χέρι του Ναι εδώ μπορούμε να τη δούμε και τις δύο στάσεις Ας δούμε το κεφάλι του. Α, ναι, εδώ που έχει και αυτή την κεραία κάπως έτσι εμείς μπορούμε να την σηκώσουμε. Αυτή είναι λίγο πατημένη, αλλά με λίγο τέτοιο νομίζω θα έρθει. Πάρα πολύ ωραίο. Με τις παραδοσιακές μάσκες, ας πούμε τις Mandalorian μάσκες όπως θα μπορούσαμε να τις πούμε. Και η μάσκα του πόσο γαμά το Battle Damage έχει πάνω. Και όπως ήταν εδώ όλο του και αυτό έχει έτσι ωραίο σύστημα για να κουνιέται λίγο το κεφάλι του. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Κοιτάξτε εδώ πόσο γαμάτη δουλειά έχει. Τι λες τώρα. αγαπημένος Boba Fett νομίζω το κεφάλι του μπορούμε να το βάλουμε να αρχίσει να ολοκληρώνεται σιγά σιγά ναι κάπως έτσι πάμε στα χέρια του ας δοκιμάσουμε την μία στάση και μετά την άλλη ναι, το εξί του χέρι πάρα πολύ ωραίο, με το σούπερ ειδικό εξελιγμένο μπλάστερ του και αυτό με ωραίο damage πάνω τι καλά. Πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε εδώ εντάξει, κάποια έτσι πλήκτρα που ελέγχω εδώ για το χέρι του για τη στολή του τι θα ρύθμιζε αυτό. Και εδώ ένα σχετικό battle damage. Πάρα πολύ ωραίο. Καλά το μπλάστερ του είναι πάρα πολύ γάμα του. εδώ. Ο, πάρα πολύ ωραίο. Ε, ναι, και για αυτό το χέρι νομίζω θα χρειαστεί, αλλά αυτό μπορούμε να το βάλουμε στη δεύτερη στάση. Τα, σκηνιά ας πούμε ή ό,τι μπορούσε να είναι εκεί στο χέρι του ναι το ένα το χέρι του μπήκε και τώρα πως θα ταιριάξουμε τα χέρια του λογικά αυτό ναι λογικά αυτό μπαίνει εκεί το αριστερό του χέρι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο έχουμε εδώ oh, τι λες τώρα αυτό αν θυμάμαι καλά είναι το σήμα των Mandalorians αν θυμάμαι καλά κοιτάξτε εδώ πόσο γαμάτο είναι πάνω και εδώ το χέρι του ακόμη πιο μικρή μικροδουλειά έτσι ένα και εδώ πέρα εδώ αυτό το οποίο και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πυροβολάκι ή ξέρω εγώ κάτι κάποιο είδο μπλάστερ δεν θυμάμαι τώρα πάρα πολύ ωραίος το εντάξει και εδώ κρατάει το μπλάστερ του κουμπώνει στο χέρι πάνω στο μπλάστερ του πάρα πολύ ωραίος και εδώ το battle του αυτό πολύ γαμάτο τι λες τώρα εδώ πάνω σήμα, το σήμα του μου άρεσε πάρα πολύ το σήμα των Mandalorians βασικά αν θυμάμαι καλά ναι, τώρα εδώ θα μα ορίσει. Όχι, εντάξει, γιατί είχαμε και την κάπα του, ναι. Και αυτό γίνεται κάπω έτσι. Η μία στάση του τουλάχιστον. Μία πάρα πολύ ωραία στάση. Αν και νομίζω ότι η άλλη είναι πιο ωραία. Θα νομίζω θα κάνω την άλλη που κρατάει το μπλοκ και καλά σημαδεύει κάποιον. Αλλά και αυτή μια πάρα πολύ ωραία στάση. Με αυτό μα έπεσε λίγο. Εντάξει. Κοιτάξτε τον εδώ ολοκληρωμένο. Πόσο γαμάτο είναι ο Μπόμπα σε όλο το μεγαλείο. Αλλά θα δούμε λίγο καλύτερα και να γυρνάει στην τελευταία του στάση. Πώ το πάνω όμω, νομίζω μπορώ να τον βάλω λίγο πάνω μέχρι να ανοίξω τα άλλα δύο χέρια του. Πάρα πολύ ωραία. Άνοιξα και τα άλλα δύο χέρια του. Τα οποία εντάξει δεν έχουν μεγάλε διαφορέ σε σχέση με τα άλλα. Σε σχέση με τα άλλα δύο, α πούμε. Εντάξει, και εδώ βασικά το Battle Dance είναι ακριβώ το ίδιο. Ε, σχεδόν βασικά. Σχεδόν εντάξει δεν μπορεί να το πετύχει ακριβώ, αλλά είναι αρκετά κοντά το ένα έτσι αυτό εδώ τα battle damage και καλά τα χτυπήματα που είχε πάνω πάρα πολύ ωραίος Α, εδώ κάτι κάτω που δεν το είχαμε δει πριν το blaster του είπαμε πόσο γαμάτο είναι πάρα πολύ ωραίος και αυτή η στάση του νομίζω θα βγει πιο γαμάτο και το άλλο χέρι το οποίο μοιάζει πολύ βασικά είναι το ίδιο με εκείνο που βάλαμε πριν πάλι με το σήμα των Mandalorian σχετικά Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να κάνουμε τη δεύτερη στάση του. Α, εδώ θα βάλουμε και τα άλλα που είχε στον νόμο του. Πάρα πολύ ωραία. Έβγαλα τα άλλα χέρια του. Για να δούμε αυτά εδώ. Α, εντάξει. Σαν λάσο να το πει αυτό, ξέρω εγώ, και καλά για να πιάνει κάποιον. Ε, πάρα πολύ ωραία. Εδώ πώ τα έχει στη φωτογραφία τώρα. Ε, εντάξει, νομίζω πω και να τα βάλουμε. Α, όχι, από τη μία έχει το μαύρο. Όχι, εδώ δύο από τη μια μεριά. Έχει. Πρώτα έχει το μπέζα, α πούμε και μετά έχει το μαύρο οπότε και εμείς κάπως έτσι μπορούμε να τα βάλουμε βάλτε τα προς το παρόν Α ε, ας τα βάλω λίγο έτσι να δούμε βασικά αν θα μπει κιόλα. λογικά θα μπει ναι, τώρα ειδικά έτσι που πέρασε να κόλλησε πάνω στο μαγνήτη καλά έχει καλή κόλλα καλό αυτό για να μην πέσει και γίνει καμιά ζημιά και ναι μπήκε αυτά μας εμπόδισαν λίγο αλλά εντάξει τελικά κανένα πρόβλημα μπήκαν και αυτά εδώ να κάπως έτσι είναι και τώρα εδώ φαίνεται πω είναι έτοιμο να σημαδέψει κάποιον. Πάρα πολύ ωραία! Ευτυχώ μπήκαν καλά αυτά και δεν μα ζόρισαν ιδιαίτερα. Νομίζω μπορούμε να βάλουμε και το άλλο του χέρι που κρατάει το όπλο. Και ναι, μπήκε, και αν και μα ζόρισε λίγο μέχρι να κουμπώσει το όπλο εδώ στο χέρι του. Ευτυχώ δεν σπάσαμε κανένα δάχτυλο ή κάτι τέτοιο. Τώρα νομίζω είναι πανέτοιμο στην πολύ γεμάτη στάση του εδώ που είναι έτοιμο να σημαδέψει, να συλλάβει ή να σκοτώσει κάποιον οτιδήποτε πάρα πολύ ωραίο ή έτοιμο να πυροβολήσει ακόμα. Αν και δεν το βλέπω να στοχεύει ιδιαίτερα, αλλά αυτό δεν χρειάζονταν και κανένα ιδιαίτερο στόχο. Αυτό νομίζω δεν μα χρειάζεται. Θα τον δούμε λίγο πιο κοντά σε ζούμε έτσι να γυρνάει, να τον θαυμάσουμε λίγο καλύτερα. Κάπου εδώ νομίζω. Κοιτάξτε εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ακόμα ένα πολύ γαμάτα αγαλματίδιο σε ένα προ 10 σκέλ. Τώρα αυτό το μέγεθο του. Αυτή η κεραία μα πάει τα νεύρα. Έτσι, αυτό εδώ ότι είναι, πρέπει να το φτιάξω αυτό. Να πούμε ότι εντάξει, τώρα εδώ αυτό να είναι κανένα 20 εκατοστά, περίπου εκεί. Άντε να βάλουμε και την κεραία μαζί ή το άλλο που έχει πίσω εκεί. Πάρα πολύ γραμματίδιο, δείτε το και εσεί, γράψτε κάτω στα σχόλια πώ σα φάνηκε. Αυτά παιδάκια, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γάμματα και, και βίντεο, κυρίω unboxing, συνδρομητικά κουτιά, φάγκο pop, πιο premium φιγούρε και και πολλά άλλα που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.